είχαμε μια είδηση από την Μέτα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Έτσι, δροσερή μέρα, έτσι. Δροσερή μέρα, ναι. Ό,τι πρέπει είναι η σημερινή ημέρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ναι, ίσως σε κάποιους τηλεθεατές που βλέπουν τώρα στις οθόνες τους, να τους έχει έρθει κάποιο email από τη Μέτα που τους ενημερώνει ότι ζητά τα προσωπικά τους δεδομένα, κυρίως αναφέρεται σε αναρτήσεις της δημόσιας λογαριασμού της. Ναι. Η Μέτα είναι η μετρική εταιρεία του Facebook, του Instagram, του WhatsApp, του Threads. Έτσι. Βασικά μιλάμε για το Instagram και το Facebook. Ή τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν και περισσότεροι. Ναι, και ότι θέλει με τα δεδομένα αυτά για να εκπαιδεύσει τα δικά της προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα γλωσσικά προγράμματα, τα προγράμματα, να τα πούμε έτσι, τύπου ChatGPT, τα οποία πλέον οι μεγάλες εταιρείες, έχουμε πει εδώ, αναπτύσσουν και η Μέτα αναπτύσσει τα δικά της διαφόρων ειδών λογισμικά και προγράμματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, στέλνει σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτά τα mail που ζητάει τα ενημερώνει για ότι ζητάει τα προσωπικά δεδομένα. Τι γίνεται τώρα. Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες και πώς πρέπει να αντιδράσουν σε ένα τέτοιο μήνυμα. Λοιπόν, αν υπάρχει το θέμα το εξής. Είναι τα θέματα προσωπικών δεδομένων, λοιπόν. Εδώ η Μέτα έχει κάνει, να το πούμε έτσι, μια, ας το πούμε εισαγωγικά, εκτός εικόνα, ακροβασία νομική. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη, το έχουμε πει, είναι πολύ αυστηρή με τα θέματα προσωπικών δεδομένων. Δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί η Μέτα να το, προς το ποτέ επιβάλλει, ούτε να τα πάρει κρυφά. Καλά, εντάξει, κρυφά, εσχεδόν ξέρουμε ότι τα παίρνει. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να το επιβάλλει. Οπότε χρειάζεται μια είδους επιβεβαίωση ή έγκριση. Τι κάνει τώρα εδώ, τι είναι το πούμε σε εκτός αγωγικών κόλπου. Το mail, δεν μπορεί ο χρήστης που λαμβάνει το mail, δεν υπάρχει αυτόματη απάντηση που λες εγκρίνω ή δεν εγκρίνω, ναι, ή κάποιο link που σε στέλνει. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν ο χρήστης να μην αποδεχτεί την χρήση των προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν μπορεί να το κάνει με τον απλό και εύκολο τρόπο αυτό. Πρέπει να πάει μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού που έχει στο Instagram ή στο Facebook και με τη διαδικασία της πολιτικής απορρίτου, την κλασική που για όλα τα υπόλοιπα πράγματα είναι μια διαδικασία, δηλαδή, που είναι ως πολύπλοκη, να πρέπει να κάνει 20 βήματα, 30 κλικ και όλα τα σχετικά. Θοδωρή, το ερώτημα είναι τα δεδομένα αυτά να τα δώσουμε, να μην τα δώσουμε, όπως είπες και εσύ κατά την έναρξη της συνομιλίας μας, αφού τα παίρνουν έτσι κι αλλιώς. Τι σημαίνει πρακτικά για τους χρήστες? Το παίρνουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι νόμιμο. Το ξέρουμε, αυτό που λέω εγώ είναι το έτσι γίνεται. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, δεν το ξέρουμε. Έτσι λέμε ότι τα παίρνουν. Ναι, το υποψιαζόμαστε από την τρέχουσα κατάσταση. Εάν το ξέρεις και το τσεκάρεις, μπορείς να κάνεις μήνυση. Τέλος πάντων, τα κερδίζει νομικά. Μπορείς λοιπόν, σημαίνει ότι παίρνουν τα προσωπικά σου δεδομένα και χρησιμοποιούνται για το. Εάν κάποιος θεωρεί ότι είναι καλό και ότι θα αποβεί χρήσιμο να έχουν, να έχει σε υποχρεωτική περίπτωση Μέτα ένα καλό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αυτό θα βοηθήσει μετά στη συνέχεια στο να είναι πιο καλές υπηρεσίες που θα έχει στην πλατφόρμα και δεν τον ενδιαφέρει, okay, το κάνει. Μπορεί να το μοιραστεί. Απλά εμείς βγήκαμε να το ενημερώσουμε ότι έχει δικαίωμα να αρνηθεί. Απλά δεν είναι, οι χρήστες να μην θεωρήσουν, γιατί κάποιος μπορεί να το κάνει, ότι στέλνοντας ένα reply στη Μέτα με αυτές τις διάφορες φόρμες που θα δούνε, κάνοντας copy-paste ένα μήνυμα το ότι εγώ δεν αποδέχομαι, δεν συνεννοώ και όλα αυτά, που μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο μια φόρμα μη συνένεσης στη χρήση προσωπικών δεδομένων. Αυτό θέλω να πω, δεν θα ισχύσει. Η Μέτα δεν θα το δεχτεί αυτό το πράγμα. Θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του. Κάποιος χρήστης που θέλει να μην χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του, πρέπει να πάει από τη διαδικασία, από τις ρυθμίσεις, από το εικονίδιο, την τροχαλή αυτή με τις ρυθμίσεις, και να πάει να κάνει διαδικασία μέσω της πολιτικής απορρίτου που έχει ο κάθε λογαριασμός. Θοδωρή, αυτό σημαίνει ότι αν δεν επέμβουμε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, έχουμε στην ουσία αποδεκτεί το μοίρασμα των προσωπικών μας δεδομένων. Αν δεν κάνουμε αυτό που σας είπα, δηλαδή δεν πάμε από τις ρυθμίσεις μας και να κάνουμε στην πολιτική απορρίτου τη διαδικασία που υπάρχει, η οποία είναι
χρονοβόρος και πολλή ώρα και πολλά κλικ, η ΜΕΤΑ θα το πάρει δεδομένη, θεωρεί δεδομένη την έγκρισή μας, το πω έτσι. Γι' αυτό το λέω, ότι είναι μια διαδικασία έτσι λίγο... μια διαδικασία γκρίζα. Που χρειάζεται πάρα πολύ γκρίζα, προσοχή. Ναι, είναι στα γκρίζα νερά της νομιμότητας. Κάποιοι, πάντως κάποιοι που γνωρίζουν λένε ότι είναι παράνομο και ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά η εταιρεία με την αποστολή του email να έχει αυτόματα διαδικασία εύκολη άμεσης απάντησης αρνητικής. Αλλά αυτά τώρα, σωστά. Και εγώ δεν μπορεί να είμαι ακριβής, τα νομικές υπηρεσίες των ρυθμιστικών αρχών της κάθε χώρας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Θα τα λύσω, το βρούνε και φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα μάθουμε, πάμε. Όποιος πάντως θέλει, παίρνει από τη δικασία των ρυθμίσεων.